Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γεωργιάδη, ολοκληρώνετε την επίσκεψή σας στην Καστοριά. Τι αποκομίζετε από τη σημερινή μέρα? Ήταν μια πάρα πολύ πλούσια μέρα. Εδώ ο πρόεδρος της ΔΕΠ την οργάνωσε άριστα. Πήγαμε πραγματικά σχεδόν παντού. Εισπράξαμε πολύ μεγάλη αγάπη του κόμμου, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, πολλές αγκαλιές, πολλές φωτογραφίες. Κάναμε πολλές ομιλίες, πάνω από 15 ομιλίες στο σύνολο. Σφίξαμε πολλά χέρια, πήραμε την επίδραση των προβλημάτων και ενημερωθήκαμε τα προβλήματα. Γυρνάω στην Αθήνα και πιστεύω ότι γυρνάμε με μήνυμα ανοίχτα στην Καστοριά. Θυμηθείτε την άλλη Κυριακή στον ομό Καστοριάς, θα πάμε ακόμη καλύτερα από τις 21 Μαΐου. Μα στο Άργος είπατε ότι το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό για την Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, αλλά για την Καστοριά καλό. Τι έλειψε από την Καστοριά, πιστεύετε, και το τονίσατε πολλές φορές, θέλετε πάνω από τα παιδικά μου χρόνια έβλεπα την ομό Καστοριάς να έχει τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 50%. Εδώ μείναμε 46. Προφανώς 46 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αλίμονο και αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Αλλά υπήρξαν κάποιοι δικοί μας ψηφοφόροι που πήγαν δεξιότερα σε κάποια μικρότερα δεξιότερα κόμματα. Έχω εδώ για να τους πω γιατί κάνανε λάθος, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μια πατριωτική επιλογή. Και η Καστοριά για την επόμενη τετραετία, γιατί υπήρξαν και παράπονα αυτή την τετραετία από τη Νέα Δημοκρατία. Με το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης, από τη δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία έχονται 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ζωή όλη τη Δυτική Μακεδονία θα αλλάξει. Υποστηρίξατε επίσης και κάτι τελευταίο ότι στο τέλος της τετραετίας με τα 5,5 δις του Ταμείου Ανάπτυξης του σχεδίου η ανεργία στην Καστοριά θα είναι στο μισό. Αυτό είναι κάτι που λέγεται προεκλογικά ή είναι μια πραγματικότητα? Όχι, δεν λέω ποτέ κάτι εγώ προεκλογικά, γιατί μετά δεν θέλω ποτέ να βγαίνω ανακόλουθος. Αυτό που λέμε αυτό θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ.